στη στεριά αλλά γίνονται ένα με το νερό. Φτάνουν σαν σκιές στα ελληνικά νησιά, τις μικρές νήσους και τις βραχονησίδες για να τις υπερασπιστούν. Είναι οι αμφίβοι καταδρομής. Διπλή η εκπαίδευσή τους σήμερα. Επιχειρησιακή κατάδυση και προσέγγιση ακτής που απειλείται. Ξεκινούν φέροντας πλήρη καταδυτικό εξοπλισμό, οπλισμό και πυρομαχικά. Η πληροφορία για απειλή δίνεται πάντα μυστικά και έτσι πρέπει να διατηρηθεί η όλη επιχείρηση. Το ταχύπλο τους αφήνει σε κάποιο σημείο και φεύγει. Συνεχίζουν με μοναδικό τους μέσο τώρα το σώμα τους. Η εξοικείωση με το υγρό στοιχείο είναι απαραίτητη για τον παταχάνθρωπο. Τα προβλήματα λύνονται κάτω από το νερό και γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα απρόπτα και να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας. Καταδύονται με συσκευές κλειστού κυκλώματος. Πορεία σε ικανό βάθος, αθόρυβη προσέγγιση της ακτής και ρεαλιστικές συνθήκες όπως σε πραγματική κατάσταση είναι κομμάτια της σημερινής τους εκπαίδευσης. Η ακτή αποτελεί πάντα μια άγνωστη ζώνη για αυτούς. Καλύπτουν ένας τον άλλον και ξεκινούν την ασφάλισή της. Μπορεί να είναι καθαρή, μπορεί όμως ο εχθρός να έχει φτάσει και τότε πρέπει να την ανακαταλάβουν. Η επιχειρησιακή κατάδυση ολοκληρώνεται σήμερα με την εκαθάριση της περιοχής από τους αμφίβιους καταδρομής. Ένας αμφίβιος καταδρομέας πρέπει να έχει μεγάλα αποθέματα ψυχικής αντοχής, σε συνδυασμό με την αντίληψη πνεύματος, ώστε να βρει λύση όταν θα πρέπει να αποφασίσει να πράξει μόνος του κάτω από αντίξωες συνθήκες, κυρίως τη νύχτα, χωρίς να έχει χρόνο για προετοιμασία. Πίσω από τις ακτές και την ομορφιά των ελληνικών νησιών υπάρχουν οι αμφίβοι καταδρομής, εκπαιδευμένοι μαχητές και αθόρυβοι φύλακες.